Τον 14ο αιώνα, ο μεγάλος Ιταλός ποιητής, ο Δάντης, παρότεινε την ανθρωπότητα να στρέψει τα μάτια της από τη δυστυχία και να κοιτάξει τα αστέρια για να κατανοήσει καλύτερα πόσο μικρός είναι ο άνθρωπος από τη μία και από την άλλη το μεγαλείο του. Μια εκδοτική εταιρεία στην Πολόνια που ειδικεύεται σε βιβλία τέχνης κατάφερε να πείσει 5 διεθνείς διαστημικές υπηρεσίες να στείλουν τη θεία κωμωδία του Δάντη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και να την αφήσουν να αιωρείται στο διάστημα. Υπάρχει κάτι διαφορετικό πέρα από την ανθρωπότητα, υπάρχει κάτι πνευματικό, κάτι υπερβατικό. Αν κάποιος που δεν είναι άνθρωπος μπορεί κάποια μέρα να διαβάσει τη Θεία Κωμωδία, αυτός θα καταλάβαινε πιθανώς τι δεν είχαμε καταλάβει ή θα καταλάβαινε τι κάναμε. Εάν είστε εξωγήινος που ταξιδεύει μέσα στο ηλιακό μας σύστημα και αναρωτιέστε τι είναι αυτός ο μικρός πλανήτης εκεί, μπορείτε να βρείτε μια απάντηση ακόμα και πριν από την προσγείωση, αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, και να πάρετε ένα δώρο από ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά στην ανθρώπινη ιστορία. Ένα λέιζερ που διαπερνά 4 πλάκες τιτανίου θα επιτρέψει στο βιβλίο του Δάντη να αντισταθεί στις ακραίες θερμοκρασίες του εξωτερικού χώρου. Ολόκληρη η Θεία Κωμωδία θα είναι χαραγμένη με πάχος γράμματος 1,1 στην τυπογραφία, που σημαίνει περίπου 3,4 δέκατα του χιλιοστού σε κάθε γραμμή γραφής. Αυτό θα είναι το πρώτο βιβλίο σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας με ένα μήνυμα για όποιον μπορεί να είναι εκεί έξω. Γύρισε και λέει ότι μπορεί να δει 7 πλανήτες και τον μικρό μας κόσμο. Επομένως, δεν μας δίνει μόνο ένα όραμα του διαστήματος. Ο Δάντης έζησε τον 14ο αιώνα, πριν από 700 χρόνια. Αυτό είναι εκπληκτικό και πρέπει να του δώσουμε το φως του σύμπαντος. Νιώσαμε σχεδόν υποχρεωμένοι να το κάνουμε όταν είχαμε αυτή την ιδέα. Ένα μικρό αντικείμενο στο διάστημα, ένα μεγάλο μήνυμα για την ανθρωπότητα.